Λοιπόν, Πρόεδρε, 30-31 Ιουλίου το ραντεβού. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων. Είναι το 22ο αντάμωμα, τοπικό αντάμωμα του συλλόγου μας, στο πανέμορφο, όπως είπα και πριν, παραδοσιακό οικισμό που βρίσκεται στη Χαϊντού, στη Χαϊντού Ξάνθης. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Μετά από μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε αυτά τα δύο χρόνια με την πανδημία, καιρός είναι να βγούμε πάνω, να διασκεδάσουμε, να έρθει ο κόσμος, και καλό όλο τον κόσμο, Σαρακατσάνο, Σαρακατσάνες, φίλοι των Σαρακατσάνων, να έρθουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος, να δουν και τις εκδηλώσεις, τις ωραίες εκδηλώσεις. Θα έχουμε χορευτικά, τα δρόμενα. Φέτος θα γίνουν τα δρόμενα, έτσι. Πολύ καλό. Φέτος θα γίνουν τα δρόμενα. Θέλω να το θυμίσουμε αυτό, Πρόεδρε, ότι είχε γίνει το αντάμωμα, αλλά με εκπτώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, ναι, λόγω των μέτρων για την πανδημία. Ναι. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων δεν μπορούσε παρά να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν. Τώρα όμως, με την άρση των απαγορεύσεων, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα, έτσι όπως το γνωρίσαμε το αντάμωμα, να εκτιλήσετε 30 με 31 Ιουλίου στην πανέμορφη Χαϊντού, στον παραδοσιακό οικισμό. Λόγω πανδημίας το 2020 δεν κάναμε καθόλου, απαγορευότανε. Πέρυσι το 2021, σεβόμενοι πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έγινε το αντάμωμα, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να χορέψουμε, να είμαστε καθήμενοι, απολαμβάναμε τα τραγούδια και τίποτε άλλο. Αποστάσεις, καθήμενοι, και απολάμβαναν τους μουσικούς και τα εξαιρετικά συγκροτήματα. Να ρωτήσω, κύριε Μπίκο, θα έχουμε φέτος προσκεκλημένους συλλόγους από γειτονικές περιοχές? Έχουν από όλους τους όμορους νομούς, έχουμε καλέσει να έρθουν. Έχουμε την δυνατότητα, θέλω να τονίσω εδώ για τον παραδοσιακό οικισμό του συλλόγου μας που βρίσκεται στη Χαϊντού, είναι ένας από τους καλύτερους, να μην πω ο πρώτος, σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω γυρίσει όλους τους συλλόγους. Έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε, κάναμε και κάποιους ξενώνες μέσα στο χώρο. Για πρώτη φορά θα φιλοξενήσουμε. Πότε έγιναν οι ξενώνες? Ένα μακρινό σύλλογο με το χορευτικό που θα έρθει από το νομό Έτολο Ακαρνανίας, από το Αγρίνιο συγκεκριμένα, θα έρθουν με το χορευτικό τους να χορέψουν και να διανυκτερεύσουν, να μείνουν στο χώρο μας μέσα. Αυτές τις υποδομές πότε τις έκανε ο Σύλλογος? Αυτές τις υποδομές γίνανε αυτό το διάστημα που ήταν η πανδημία. Α, και φέτος το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε με δεύτερο ξενώνα. Την αξιοποίησε την υγειονομική κρίση και την περίοδο των απαγορεύσεων ο Σύλλογος. Είδατε, δημιούργησε νέες υποδομές. Και θα συνεχίσουμε και για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο έργα τέτοια, υλικά δηλαδή. Θα συνεχίσουμε και να κάνουμε και εκδηλώσεις καλύτερες. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για έναν οικισμό που τα έχει όλα. Έχει την εκκλησιά του, έχει τις καλύβες τις παραδοσιακές. Με το ρεύμα του, με τις παραδοσιακές καλύβες, με τα κιόσκια, με όλη την υποδομή. Δεν υπάρχει, το τονίζω, σε όλη την ξενώνα. Τώρα έχει προσθεθεί και ξενώνα, για να φιλοξενούνται οι προσκεκλημένοι του συλλόγου μας. Ναι, ναι, έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μέχρι 40 άτομα στο χώρο, γιατί θα έρθει το λεωφορείο, τόσο περίπου άτομα θα είναι. Και θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν θα ταλαιπωρηθούν, θα είναι μέσα στο χώρο, θα μείνουν δύο βράδια, θα χορέψουν, θα γλεντήσουν, θα ξεκουράζονται. Είναι ένα ωραίο μέρος. Τους προσφέρετε και διήμερες διακοπές. Αυτό ακριβώς. Αυτοί θα ψυχαγωγήσουν με τη μουσική και εσείς τους προσφέρετε σε ένα υπέροχο τοπίο διήμερες διακοπές, Πρόεδρε μου. Όσο μπορούμε για τη φιλοξενία, το παραπάνω δίνουμε, και τα παιδιά από το διοικητικό και όλοι βοήθησαν. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Τσέπελη Μανώλη, τον Δήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Τσιτηρίδη Γεώργιο, τον Δήμαρχο του Πύρου, τον κύριο Μίχογλου Θωμά, και τον Δήμαρχο του Ιάσμου, γιατί έχω από εκεί στο Συμβούλιο μέλη στο διοικητικό μέσα, βοήθησε και ο Δήμαρχος ο κύριος Οντέρ. Όπως και ο Δήμαρχος Μίκης, έστειλαν τα μηχανήματα πάνω για να καθαρίσουν, να κάνουν. Με το παραπάνω, δηλαδή, όλοι βοήθησαν, και η περιφέρεια, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κουρτίδης. Αλλιώς δεν γίνονται όλα αυτά τα έργα. Όλοι βοηθάνε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε τόσο κόσμο. Να ρωτήσω, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 30 Ιουλίου, απογευματινές ώρες. Και ποιο είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας? Το πρόγραμμα ξεκινάει το απόγευμα, το Σάββατο 30 Ιουλίου, στις 6 συγκεκριμένα η ώρα το απόγευμα, είναι ο Εσπερινός στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Στη συνέχεια 6:30-7 παρά είναι οι ομιλίες των επισήμων. 7:30 θα αρχίσουν τα δρόμενα και παραδοσιακοί, χωροί από χορευτικά τμήματα των συλλόγων. Και μετά είναι το γλέντι, το οποίο γλέντι θα συνεχίσει μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι το πρωί της Κυριακής και όσοι παραμείνετε την Κυριακή, όλη Κυριακή ένα γλέντι. Όλη Κυριακή ένα γλέντι. Θα κάνω την ερώτηση, Πρόεδρε, γιατί θυμάμαι προ-πανδημίας το εκπληκτικό με το Σύλλογο σε αυτό το διήμερο συνάντησης ήταν το πόσο προσεκτικά επέλεγε τα κείμενα για τα δρόμενα τα οποία παρουσιάζει ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια του ανταμώματος. Όλα παρέπεμπαν στην παράδοση, τη λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των Σαρακατσάνων. Κάτι αντίστοιχο έχει δηλαδή θεματική ενότητα φέτος η παρουσίαση των δρόμενων στα πλαίσια του 22ου ανταμώματος. Μετά την πανδημία, ένα μεγάλο κενό που είχαμε, λίγο τα πράγματα εντάξει και για τα... Πρόεδρε, κενό δεν είχατε, θέλω να το θυμίσω αυτό, θα τον διακόψω τον κύριο Μπίκο. Ναι. Και ζητώ συγγνώμη. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων, αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια της αδράνειας, της κοινωνικής αποστασιοποίησης, των απαγορεύσεων, λόγω της πανδημίας φυσικά, έκανε ουσιαστική δουλειά στην Ξάνθη. Τίμησε και με το παραπάνω την παράδοση των Σαρακατσάνων. Θυμίζω το μνημείο στην πλατεία Ελευθερίας, κύριε Μπίκο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το οποίο τα αποκαλυπτήριά του έγιναν μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Ναι, ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο. Η ανέγερση του ξενώνα, τώρα μας λέει ο κύριος Μπίκος, επάνω στον παραδοσιακό οικισμό. Άρα μιλάμε για παραγωγικά χρόνια. Καθόλου αδράνεια για το Σύλλογο. Δουλεύατε. Ήταν ό,τι καλύτερο για την πόλη μας, για το Σύλλογό μας, για τους Σαρακατσάνους εδώ της περιοχής, για όλους τους Σαρακατσάνους. Να τιμήσουμε κι εμείς με ένα μνημείο, ιστορικό μνημείο, όλους τους αγωνιστές, ήρωές μας. Και έμεινε το μνημείο στο πιο κεντρικό σημείο της Ξάνθης. Και να μπορούμε κι εμείς να βάλουμε ένα στεφάνι, να κάνουμε μια εκδήλωση. Mm-hmm. Ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Ένα διήμερο ήταν και αυτό το περσινό εκδηλώσεων, μέσα στην πανδημία. Πανηγυρικό το κλίμα. Προχωρήσαμε όμως ψηλά το κεφάλι, όλοι βοηθήσανε και κάναμε ό,τι καλύτερο για την πόλη μας, για τους Σαρακατσάνους. Τώρα το δρόμενο, με ποιες λαϊκές παραδόσεις των Σαρακατσάνων θα σχετίζεται? Τα δρόμενα τώρα θα γίνουν, δεν έχουμε οργανωθεί και πολύ λόγω της πανδημίας. Θα κάνουμε. Δύσκολες θα συναντήσεις. Ακόμη δεν το έχουμε βγάλει. Θα κάνουμε, θα δείξουμε κάτι. Κάτι παραδοσιακό σίγουρα κάτι θα παρουσιάσουμε. Ναι, κάτι παράδοσή μας, να μπορέσουμε και εμείς μέσα από τα δρόμενα να μεταλαμπαδεύσουμε ό,τι μπορούμε στους νέους, γιατί θα έχει νέο κόσμο, να δείξουμε για την παράδοσή μας. Και να γνωρίσει τα έθιμα και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουν πολλούς φίλους έχουν οι Σαρακατσάνοι. Ναι, ναι, έρχονται πάρα πολύ πάνω, έρχονται πάρα πολύ και δεν είναι, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο οι Σαρακατσάνοι, είναι οι φίλοι των Σαρακατσάνων. Οι φίλοι των Σαρακατσάνων όλοι μαζί έρχονται. Mm-hmm. Έρχονται από όμορους νομούς και από μακριά. Έρχονται και ακόμη και από Αθήνα. Με πήραν τηλέφωνο, θα έρθουν. Θα έχουμε πολύ κόσμο. Τοπικό μας αυτό αντάμωμα από Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε αρκετό κόσμο. Έτσι να δούνε τα δρόμενα, να δούνε τους παραδοσιακούς χορούς. Εδώ θέλω να δώσω μια βάση. Η παραδοσιακή χορή είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Με τα παραδοσιακά μας τραγούδια βγαλμένα μέσα από τη ζωή, να χορέψουν επάνω, να δει ο κόσμος. Και στη συνέχεια να χορέψει και όλος ο κόσμος, να γλεντήσει. Καιρός είναι να χορέψουμε, να βγούμε λίγο από αυτό το... που, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, τον εγκλεισμό αυτά τα 2,5 χρόνια που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Κάτι πρωτόγνωρο για μας, για όλο τον κόσμο, πλέον να διασκεδάσουμε. Mm-hmm. Και εδώ πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω, να αναφέρουμε και την ορχήστρα μας. Θα είναι στο τραγούδι ο Γιώργος Γραβάνης, ένας αυθεντικός Σαρακατσάνος τραγουδιστής, ο Σάκης ο Μπανιώτης, επίσης αυθεντικός τοπικός εδώ τραγουδιστής, με το γιο του τον Κωνσταντίνο, και στο κλαρίνο ο Νίκος ο Μακρής. Θα είναι μια πολύ ωραία ορχήστρα. Καλό όλο τον κόσμο να έρθουν να γλεντήσουν, να τους ακούσουν και να ευχαριστηθούν, να πέρασουν καλά. Εγώ θα πω το εξής. Και μόνο που αντικρίζεις αυτόν τον οικισμό, είναι σαν να περνάς σε μια άλλη εποχή. Μια χρονοπύλη που λέει και ο Δημήτρης Βακακαλίδης στις αναφορές του. Είναι σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά πίσω στο παρελθόν. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, Πρόεδρε, και θεωρώ ότι το πιο αξιόλογο από όλα είναι ότι
δεν σταματάει ο σύλλογος να εμπλουτίζει αυτόν τον οικισμό. Ο νέος ξενώνας, για παράδειγμα, θα μπορέσει να βοηθήσει στη συνέχεια και το σύλλογο, όχι μόνο στα ανταμώματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν δημιουργεί τις υποδομές ώστε να αναδείξει αυτόν τον οικισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την επισκεψιμότητα στην πόλη και στην πανέμορφη επάνω περιοχή της Σταυρούπολης. Είναι διπλό δηλαδή το έργο το οποίο προσφέρει ο Σύλλογος. Από τη μία τιμάει την παράδοση των Σαρακατσάνων, που είναι ο βασικός στόχος και καταστατικός σκοπός του. Από την άλλη πλευρά όμως συμβάλλει στην επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Αυτό ακριβώς. Γιατί είναι όλη τη χρονιά, όπως είπατε, δεν είναι μόνο για το τοπικό αντάμωμα αυτή την ημερομηνία. Έρχεται όλος ο κόσμος και βλέπει, βγάζουν φωτογραφίες, κάθονται, βλέπουν το μέρος, τις παραδοσιακές σαρακατσάνικες καλύβες. Εδώ να δώσουμε βάση. Τις ανακαινήσαμε πρόσφατα, γιατί ο καιρός επάνω, εντύξεις, οι καιρικές συνθήκες χαλάνε, κάνουνε. Όλη η βάση μας είναι εκεί πέρα, αυτό το κομμάτι. Δηλαδή οι παραδοσιακές σαρακατσάνικες καλύβες. Άρα έγινε καλή δουλειά, έγινε και η συντήρηση επάνω, μάλιστα. Η συντήρηση γίνεται συνέχεια, γιατί χαλάνε, και όσο μπορούμε δηλαδή τα κρατάμε ζωντανά, να μείνει αυτός ο χώρος. Και θέλω να επαναλάβω, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, είδαμε και άλλες αυτά. Αυτό είναι το πιο όμορφο μέρος, δηλαδή είναι μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Βγαίνεις από την Ξάνθη στα 45 χιλιόμετρα για να φτάσεις σε αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό, εκεί που αρμόζει, εκεί γινότανε παλιά τα ανταμώματα. Οι δικοί μας όλοι εκεί πέρα μαζευόταν, ένα πανέμορφο μέρος. Παραδοσιακά στο χώρο δηλαδή γινόταν ανέκαθεν τα ανταμώματα. Ναι, ναι. Και πριν να γίνει υποδομή, πάλι μαζευόταν εκεί τα ανταμώματα, κάνανε καθόλου με τις καλύβες τότε που είχαν τις παραδοσιακές. Μάλιστα. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε στη συνέχεια αυτός ο οικισμός. Άτυπα τον χρησιμοποιούσαν ήδη οι σαρακατσάνοι της περιοχής μας. Πρόεδρε, καλή επιτυχία να έχουμε, και λέω να έχουμε γιατί πραγματικά θα έχει και πολύ επιτυχία από αυτή την διήμερη διοργάνωση. Να λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία. Οι Σαρακατσάνοι αγαπούν το βουνό, αγαπούν το υψόμετρο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με παραλίες. Να μια εξαιρετική ευκαιρία να τους δείξουμε και τα πανέμορφα βουνά μας. Καλή επιτυχία ολόψυχα, κύριε Μπίκο. Και μακάρι και έτσι ο δικός μας δρόμος. Να δροσιστούμε, να μας οδηγήσει έτσι ο δρόμος προς τα εκεί, να ανηφορήσουμε αυτές τις ζεστές ημέρες. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη και βέβαιη ότι φροντίσατε για όλα. Εξαιρετικά φιλόξενο σε αυτά τα ανταμώματα ο Σύλλογος. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Και με προσοχή θα πω, κύριε Μπίκο, κλείνοντας. Με προσοχή, ναι. Ξέρουμε πια πώς να προστατευόμαστε όλοι. Μπορούμε πάλι και να διασκεδάσουμε. Υγειονομικά μέτρα, σωστά. Έτσι. Και μπορούμε... πλέον γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε, ακόμη και αν συνυπάρχουμε πια με πολλούς συμπατριώτες μας. Να είστε γερός δυνατός και εσείς και τα μέλη του διοικητικού σας και όλα τα μέλη του συλλόγου, και πάντα έτσι δραστήριοι, ανεξάρτητα από τις ανατροπές που φέρνει η ζωή μπροστά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τον ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων. Κοιτάξτε πόσα πράγματα έκανε αυτός ο σύλλογος μέσα σε αυτά τα χρόνια της απόλυτης αδράνειας. Όλες οι μηχανές είχαν σταματήσει, κρατικές και ιδιωτικές. Και όμως τα κατάφερε ο Σύλλογος Σαρακατσάνων να μας εντυπωσιάσει και να μας εκπλήξει ευχάριστα. Πρώτα με την ανέγερση του μνημείου αφιερωμένου στους ήρωες Σαρακατσάνους, κοσμεί πλέον και θυμίζει την ιστορία, την Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και με τα έργα υποδομής, τα οποία όλο αυτό το διάστημα αθόρυβα, ο Σύλλογος πραγματοποιούσε πάνω στον παραδοσιακό του οικισμό. Έναν πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό, έναν οικισμό ο οποίος, όπως λέει ο Γιώργος ο Μπίκος, και προφανώς φιλοξενούμενος και άλλων συλλόγων, έχει επισκεφτεί αρκετούς, ίσως είναι ο μοναδικός ο οποίος παρουσιάζει την παράδοση των Σαρακατσάνων τόσο πιστά. Και σε μια πανέμορφη βέβαια περιοχή. 30 και 31 Ιουλίου, Σάββατο 30, απογευματινές ώρες, από τις 6 ξεκινάει με τον Εσπερινό στον Αηγιώργη στην Εκκλησιά του Οικισμού το πρόγραμμα του ανταμώματος. Αμέσως μετά οι χαιρετισμοί των επισήμων. 7 το απόγευμα τα δρόμενα, θα αποφασίσουν τα μέλη του Συλλόγου ποια ήθη και έθιμα θα παρουσιάσουν. Και ακολουθούν φυσικά οι παραδοσιακοί χοροί, το τραγούδι,
8 η ώρα ξεκινά το γλέντι, το οποίο και το θα συνεχιστεί και την Κυριακή. Εσείς επιλέγετε την ημέρα που θα ανηφορήσετε προς τα πάνω. Ο σύλλογος, ο πρόεδρος, τα μέλη του διοικητικού